Κύριε Δέλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαρντούνα. Καλησπέρα στον Πειραιά. Καλησπέρα σε όλους μας τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήσασταν στη Βουλή σήμερα. Όχι, κύριε Μπαρντούνα, είμαι στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Παρακολουθώ όμως. Είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, λοιπόν, ότι τι φωνάζετε, το νομοσχέδιο αρέσει στον κόσμο, στους εργαζόμενους και γι' αυτό δεν απεργεί κανένας. Τι απαντάτε? Και έφερε παράδειγμα ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν υπήρξε κανείς, μόνο το δημόσιο, που δεν αφορά το δημόσιο. Έτσι ακριβώς είπε. Θα σας πω και για τις δύο ερωτήσεις. Πρώτα-πρώτα, η απάντηση στον κύριο Γεωργιάδη έδωσαν τα συλλαλητήρια όχι μόνο στην Αθήνα, που ήταν μαζικότατο, εντυπωσιακό, και στη Θεσσαλονίκη, όπου έχω και άμεση γνώση, παρόν, είχε πάρα πολύ κόσμο και από όσο γνωρίζω, σε όλες τις πόλεις, ιδιαίτερα τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Από εκεί και πέρα οι αποφάσεις πολλών ομοσπονδιών, νομίζω πάνω από 30, πολλών, πάνω από γύρω στις 20, συγγνώμη, πολλών εργατικών κέντρων. Όχι όλων είναι αλήθεια, γιατί ακόμη ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, κύριε Μπαρντούνια, διατηρεί αρκετές δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα. Πείτε μου κάτι, η ΓΕΣΕ γιατί δεν συμμετείχε? Νομίζω ότι η ΓΕΣΕ έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό αποκρισταλωθεί ως ένας εργοδοτικός μηχανισμός, ως ένας φορέας υπεράσπισης της κυρίαρχης πολιτικής, της αντεργατικής πολιτικής. Είναι μια πικρή αλήθεια αυτή, αλλά πρέπει να την λέμε και να τη γνωρίζουν και οι εργάτες. Και νομίζω ότι σήμερα έδωσε άλλο ένα διαπιστευτήριο αυτής της αντεργατικής και φιλοεργοδοτικής της τακτικής με τη στάση της. Τώρα, σε σχέση με το δημόσιο, ξέρετε, κύριε Μπαρντούνη, επειδή αναπτύσσεται και από το πρωί, άκουγα αρκετούς μάλλον συναδέλφους σας δημοσιογράφους στα κανάλια να μιλάνε για το ότι δεν αφορά το δημόσιο. Και όμως, όχι μονάχα αφορά χιλιάδες εργαζόμενους, γιατί είναι χιλιάδες εργαζόμενοι που εργάζονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αυτοί υπάγονται, είναι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου και αυτοί υπάγονται στις διατάξεις του νομοσχεδίου. Μάλιστα. Και φυσικά υπάρχουν εκτεταμένοι χώροι στο δημόσιο, όπως είναι η υγεία για παράδειγμα, και άλλοι χώροι όπου εργάζονται συνεχόμενα ωράρια, Σαββατοκύριακα. Φυσικά λοιπόν και τους αφορά τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Μπαρντούνια, υπάρχει και μια ακόμα απάντηση. Αφορά και τα παιδιά αυτών που εργάζονται στο δημόσιο, γιατί τα παιδιά τους θα εργαστούν σε αυτό το εργασιακό περιβάλλον. Είναι μια επικίνδυνη λογική, ξέρετε, αυτή. Ο καθένας για τον εαυτό του, να μην τον νοιάζει τι γίνεται δίπλα του. Mm-hmm. Την οποία εμείς αντιπαλεύουμε. Σε κάθε περίπτωση νομίζουμε ότι το Σύνταγμα σήμερα πλημμύρισε. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπω εγώ και που έχω. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η συγκέντρωση. Με παλμό οι μεταφορές νέκρωσαν στην Αθήνα. Πάρα πολλά εργοστάσια δεν δούλεψαν. Θα μπορούσαν ναι, να είναι περισσότερα. Ξέρετε, η ταξική πάλι είναι πολύ σκληρή. Και δεν είναι και τόσο εύκολο, ξέρετε, σε πολλούς εργασιακούς χώρους για τους εργαζόμενους να σηκώσουν κεφάλι. Όλοι θυμόμαστε άλλωστε εκείνη την εικόνα του σημερινού Υπουργού Εργασίας ή Εργοδοσίας καλύτερα, του κυρίου Γεωργιάδη, με τον εργοδότη ο οποίος απειλούσε τους εργαζόμενους μπροστά στον κύριο Γεωργιάδη και τους υποδείκνυε τι να ψηφίσουν. Ναι, όμως, αν μου επιτρέπετε, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι έδωσαν 41% στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι οι προνομιούχοι μόνο, είναι και η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Ένα κομμάτι, ναι, δεν θα έλεγα ότι το έκαναν και με ενθουσιασμό αυτό. Ναι, αλλά την ψήφισαν. Αλλά δεν ψήφισαν κουκούε, Φερρυπίν. Ναι, αρκετοί από αυτούς το έκαναν, αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν αυτές οι ρυθμίσεις σε αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Μπαρντούνια, ήταν τόσο προκάλεσε και προκαλεί, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, τόσο ενθουσιασμό στους εργαζόμενους, γιατί δεν το ανακοινώναν και πριν τις εκλογές? Και το κρατούσαν κρυφό και μυστικό. Μου έλεγε, κύριε Δελή, πριν λίγες μέρες ένας φίλος που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην εστίαση, ότι είναι καλό το νομοσχέδιο, διότι με τη συμβάση κατά παραγγελία δίνει τη δυνατότητα σε ένα εργαζόμενο να μπορεί ανά πάσα στιγμή να κληθεί να εργαστεί και σε μια επιχείρηση να μην έχει το άγχος που θα βρει εργαζόμενο. Δείτε,
Το νομοσχέδιο νομίζω έχει 2-3 πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Το κυριότερο είναι η δυνατότητα ενός δυνατότητα, τέλος πάντων, η δυνατότητα που γίνεται υποχρέωση από την ίδια τη ζωή για να μπορέσει να ζήσει μια οικογένεια, ένας εργαζόμενος να εργάζεται μέχρι 13 ώρες το 24ωρο, και αυτό, ξέρετε, είναι πεντακάθαρη και πολύ συγκεκριμένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και ακούγεται πραγματικά αστείο να μαλώνουν κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα την κυβέρνηση ότι δεν τηρεί την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς αυτήν τηρεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι μπορούν οι εργαζόμενοι, το μπορούν γίνεται πολύ εύκολα, πρέπει μέσα σε αυτά τα έξοδα με όλη αυτήν την ακρίβεια για να ζήσουν. Το ένα είναι αυτό λοιπόν, η 13ωρη εργασία, η εξαήμερη εργασία, δηλαδή 78 ολόκληρες ώρες την εβδομάδα, κύριε Μπαρδούνια. Και το άλλο είναι η αποθέωση, η ακόμα μεγαλύτερη επέκταση της ευελιξίας μέσα από τα συμβόλαια μηδενικών ωρών σαν αυτά που περιγράψατε, με εργαζόμενους οι οποίοι θα περιμένουν στο ακουστικό τους να τους πάρει ο εργοδότης για να ετοιμαστούν για δουλειά για όσο τους χρειαστεί ο εργοδότης την άλλη μέρα. Ξέρετε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν ξέρω τι προγραμματισμό μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος για τον εαυτό του και για την οικογένειά του. Όπως είπε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας πριν από λίγη ώρα στη Βουλή, ποιος θα τα πηγαίνει τα παιδιά στις δραστηριότητες, στα κολυμβητήρια, σε όλα αυτά που πηγαίνουν τα απογεύματα, όταν οι γονείς θα εργάζονται μέχρι 13 ώρες την ημέρα. Ναι, όμως νομίζουμε, έτσι, ξέρετε, ότι, νομίζουμε ότι αυτό είναι. Ήθελα να πω, κύριε Μπαρδούνια. Εδώ υπάρχει ένας αντίλογος, αν μου επιτρέπετε, από την κυβέρνηση. Φυσικά. Λέει ότι εμείς νομιμοποιούμε και δίνουμε τη δυνατότητα σε ένα εργαζόμενο που θέλει να εργαστεί και να βγάλει περισσότερα λεφτά, να το κάνει νομίμως πλέον σε δύο εργοδότες με τις ασφάλειές του κτλ. Ναι. Το ακούμε αυτό, το ακούμε όλο και πιο συχνά. Είναι το τελευταίο καταφύγιο των υπεραφιστών του νομοσχεδίου. Μόνο που ότι νομιμοποιούν δηλαδή την υπερεργασία και την ευελιξία. Εμείς δεν αμφισβητούμε ότι αυτό υπάρχει. Όμως εδώ λέμε, ακριβώς αυτό που λέμε εμείς και αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε, είναι αυτό να σταματήσει να υπάρχει και να μπορεί ένας εργαζόμενος να μπορεί να ζει, να έχει τη δυνατότητα να ζει αυτός και η οικογένειά του, εργαζόμενος 8 ώρες και τις υπόλοιπες 8 ώρες να τις αφιερώνει σε κοινωνικές δραστηριότητες με την οικογένειά του, με τους φίλους του και τις υπόλοιπες 8 ώρες για ανάπαυση. Τι σας είπα μόλις τώρα, κύριε Μπαρδούνια? Σας είπα το αίτημα της μεγάλης απεργίας του Σικάγου του 1886. Αυτό σας είπα τώρα, αυτό σας περιέγραφα. Και όμως έρχεται τώρα η κυβέρνηση μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είναι μόνος ο κύριος Γεωργιάδης, είναι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ναρκοθετούν και στην ουσία νομοθετούν το παρελθόν. Και μετά κατηγορούν εμάς, όπως είπε πάλι, θα επικαλυστώ τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα, κατηγορούν εμάς ότι είμαστε προσκολλημένοι στο παρελθόν. Αυτοί βαδίζουν ολοταχώς στο παρελθόν και το νομοθετούν. Μάλιστα. Να φύγω λιγάκι από το θέμα του εργασιακού νομοσχεδίου και θέλω να πάμε, κύριε Δελή, στο ζήτημα της ακρίβειας. Δεν είναι κάτι που δεν έχει φύγει, άλλο αν έχει φύγει έτσι από την πολλή συζήτηση. Νομίζω συνδέονται τα δύο. Συνδέονται, Παρδούνια. Αλλά συνδέονται με ποια έννοια? Εννοείται. Συνδέονται με την έννοια ότι όταν ένας άνθρωπος δεν του φτάνουν τα χρήματα από την κανονική του εργασία, θα αναζητήσει και δεύτερη εργασία. Θα εργαστεί όχι 8, θα εργαστεί και 10 και 12 και 13 ώρες, προκειμένου να μπορέσει να τα φέρει μόνο αυτό και η οικογένειά του. Με αυτή την έννοια. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν είναι και τόσο επιλογή του εργαζόμενου. Είναι ουσιαστικά είναι υποχρεωμένος από την ίδια τη ζωή. Και ποιος την κάνει έτσι τη ζωή, κύριε Μπαρδούνη? Γιατί αυτά δεν είναι φυσικά φαινόμενα, δεν πέφτουν από τον ουρανό. Την κάνουν κυβερνήσεις με τα μέτρα που ψηφίζουν και βεβαίως με την πολιτική τους να προστατεύουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που είναι και οι μεγάλοι κερδισμένοι από την ακρίβεια. Να μην το ξεχνάμε. Εδώ όμως λέει, να σας πω, λέει η κυβέρνηση ότι εμείς, σαν κυβέρνηση, στηρίξαμε τον κόσμο με διάφορες μορφές επιδόματα, τα πάστα λεγόμενα. Ελάτε τώρα. Και θα το συνεχίσουμε. Εντάξει. Και τώρα, μέχρι τέλη του έτους, κυρίως στη Θεσσαλία που έχουν υπάρχει το πρόβλημα. Ναι, όχι στους άλλους, οι άλλοι το έχουν λύσει το πρόβλημά τους. Στη Μακεδονία, για παράδειγμα, και στην Πελοπόννησο ή στη Θράκη, θα το έχουν λύσει το πρόβλημά τους και δεν χρειάζονται. Δεν είναι έτσι, φυσικά. Όλοι καταλαβαίνουν, όσο και αν τα παίρνουν, και καλά κάνουν και τα παίρνουν, όλα αυτά τα επιδόματα, τα επιδόματα πτωχοκομείου στην ουσία, αλλά ακόμα και αυτά
τα χρειάζεται ένας άνθρωπος. Όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν είναι λύση, ότι η ακρίβεια καλπάζει. Εδώ έφτασε, εδώ, για να αγοράσει ένας άνθρωπος ένα λίτρο λάδι θα χρειάζεται 15 ευρώ, κύριε Μπαρδούνια, σε λίγο για να το πάρει. Γερνάμε στα χρόνια της κατοχής δηλαδή. Μάλιστα. Τι να σας πω, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και γι' αυτό λέω, είπα προηγουμένως, ότι συνδέονται αυτές οι ρυθμίσεις. Η ακρίβεια που καλπάζει και ο πληθωρισμός και οι μισθοί βέβαια, οι οποίοι ξέρετε ότι ο κατώτατος μισθός αυτός των 770-780 είναι ακόμα πιο κάτω, ακόμα και σήμερα. Μα τώρα υποτίθεται υπήρχε... θα αυξηθούν και με την απελευθέρωση των τριετιών και τα λοιπά. Από το 2011. Τώρα το παραμύθι με τις τριετίες δεν περπάτησε και πάρα πολύ, γιατί όλοι κατάλαβαν ότι αφορά τις τριετίες από εδώ και πέρα, από το 2024 και πέρα, δηλαδή η 12ετία 12 με 24 είναι σαν να μην έγινε, και όμως οι εργαζόμενοι αυτή τη 12ετία τη δουλέψανε, κύριε Μπαρδούνια. Και αυτή η 12ετία για όσους εργάστηκαν ανελιπώς είναι 4 τριετίες. Έτσι με ένα νόμο λοιπόν τόσο εύκολα η κυβέρνηση την πετάει στα σκουπίδια. Από εδώ και πέρα λοιπόν οι τριετίες για όσους υπάγονται σε συλλογικές συμβάσεις δεν είναι παραπάνω από το 10% των εργαζομένων, με ένα σωρό προϋποθέσεις και αιρέσεις, και να περιμένουμε λοιπόν το 2027. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι που λέγαν και οι παλιότεροι. Μάλιστα. Νομίζω ότι η απεργία σήμερα, ξέρετε, και τα αιτήματα της απεργίας, και ας μην υποτιμάει η κυβέρνηση τις αντιδράσεις των εργαζομένων, θα γίνουν ακόμα πιο μαζικές, γιατί η ίδια η ζωή θα οδηγήσει τους εργαζόμενους στον δρόμο της διεκδίκησης του αγώνα για να μπορέσουν να ζήσουν. Δεν είναι κάτι που εγκεφαλικά γίνεται, ξέρετε, σε κάποια γραφεία. Η ίδια η ζωή είναι που οδηγεί όλους αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα μάλιστα... Το χαρακτηριστικό, ξέρετε, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι και στην Αθήνα, ήταν η σύνθεση αυτού του κόσμου που κατέβηκε, κύριε Μπαρδούνια, που ήταν ένας νέος κόσμος στις δυναμικές ηλικίες των 30 και των 40 ετών. Και αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο, ξέρετε. Μάλιστα. Για την κοινωνία. Μάλιστα. Για να το. Λοιπόν, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, γιατί πάντα ενδιαφέρει το πολιτικό μας σύστημα όταν έχουμε εξελίξεις σε κάποιο άλλο κόμμα και δει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πώς βλέπετε τις διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ, την εκλογική διαδικασία, ότι προς μεγάλη έκπληξη όλων ψήφισαν περίπου 150.000 άνθρωποι, εκεί που όλοι λέγανε αν πάνε 30, 40, 50 θα πρέπει να ανοίξουν σαμπάνιες. Με ενδιαφέρον να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στην πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει, που φιλοδοξεί να το επαναλάβει, υπερασπιζόμενος βεβαίως με το δικό του τρόπο τα συμφέροντα και αυτός της αστικής τάξης. Αυτό που θέλουμε εμείς να πούμε, κύριε Μπαρδούνια, είναι ότι άσχετα από το ποιος θα εκλεγεί την ερχόμενη Κυριακή, αν θα έχουν πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη ή την κυρία Αχτσιόγλου, νομίζουμε ότι οι βασικοί άξονες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαταραχθούν. Και δεν πρόκειται να διαταραχθεί βέβαια και να μεταβληθεί η αποκρυστάλλωση που έχει γίνει εδώ και καιρό του ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κλασικό αστικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Παρακολουθεί άλλωστε και τις συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, πυλώνας του αστικού πολιτικού συστήματος. Και η μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό βεβαίως είναι η ψήφος και η δική του και αυτού του κόμματος στο τρίτο μνημόνιο, που ξέρετε δεν... Αυτό το φαινόμενο Κασελάκη πώς το βλέπει το ΚΚΕ? Δηλαδή ένας άνθρωπος που ήρθε από το πουθενά, τέλος πάντων έκανε ορισμένα πράγματα και ξαφνικά συγκλώνησε τη βάση του κόμματος, ενός κόμματος, και δεν τα πάει και άσχημα και στο ευρύτερο κοινό. Προφανώς τα φαινόμενα τύπου Κασελάκη βρίσκουν και τα κάνουν, κύριε Μπαρδούνια, βρίσκουν και τα ανάλογα και τα αντίστοιχα κόμματα και μπορούν και τα κάνουν. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω. Είναι κάτι που προκαλεί οπωσδήποτε έκπληξη και απορία σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Αλλά προφανώς υπήρχε εκεί, ήταν έτσι διαμορφωμένη μια κατάσταση, έτσι ώστε αυτό το φαινόμενο όχι μόνο να εμφανιστεί στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά να ευδοκιμήσει κιόλας, όπως βλέπουμε.
με ό,τι αυτό σημαίνει από εδώ και πέρα. Κύριε Δελή, έχω ένα μήνυμα από μία φίλη ακροάτρια, η οποία λέει το εξής, η κυρία Αλεξάνδρα λέει. Μάλιστα. Το ΚΚΕ έχει τη θέση του και καλά κάνει. Εγώ απλά αναρωτιέμαι, δεν προβληματίζει το ΚΚΕ ότι όλα αυτά τα μέσα ενημέρωσης τα οποία υποστηρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη, υποστηρίζουν το οικονομικό σύστημα, στοχοποίησαν και χτυπούσαν κατά ρηπά στον Τσίπρα, χτυπούν κατά ρηπά στον Κασελάκη και προβάλλουν την κυρία Αχτσιόγλου, αυτό δεν τους προβληματίζει? Δεν ξέρω, θα μου επιτρέψει η ακροάτρια να μην συμφωνήσω απόλυτα με την επίσημανσή της. Δεν νομίζω ότι όλο το μηντιακό λεγόμενο σύστημα ότι χτυπάει ή χτυπούσε τον Τσίπρα ή την Αχτσιόγλου. Νομίζω ότι είναι μοιρασμένο και το μηντιακό σύστημα στην πλειοψηφία του πιθανών, αλλά έχουν αρκετά ερίσματα και όλοι αυτοί που υποτίθεται στο μηντιακό σύστημα και όλοι όσοι υποτίθεται ότι τους χτυπάει το μηντιακό σύστημα. Αυτό μπορώ να πω. Νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί το βράδυ τις τηλεοπτικές εκπομπές εύκολα μπορεί να το καταλάβει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δελή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.